Είμαστε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Βρύς-Σκαλοχωρίου, τον κύριο Χρήστο Χατζηλία, και τον φιλοξενούμε για να μας πει για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει τώρα τελευταία, αλλά και τις επόμενες που προγραμματίζετε. Πρωτού ξεκινήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τον Σύλλογο. Πότε ιδρύθηκε και ποιοι είναι οι στόχοι του? Ιδρύθηκε το 2008 στο Σκαλοχώρι της Λέσβου. Είχαμε διαπιστώσει πολύ νεότεροι τότε, πριν από 15 χρόνια, την απουσία ενός συλλόγου που θα ήταν φρέσκος, καινούριος και θα μπορούσε να δώσει πράγματα στα πολιτιστικά δρόμενα, στα περιβαλλοντικά δρόμενα, στα κοινωνικά δρόμενα του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής. Μαζευτήκαμε λοιπόν, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, συντάχθηκε το καταστατικό και είχαμε ιδέες, οράματα για πολιτιστικά κέντρα, για συνεργασία με τα γειτονικά χωριά, για πολλά και διάφορα, για δημιουργία μουσείου, αλλά μας πρόλαβε ένα δυνατό πρόβλημα που είχε ανακύψει εκείνη την περίοδο στα χωριά μας, γύρω-γύρω, η μόλυνση των ποταμιών μας από τα τυροκομεία της περιοχής. Αμέσως λοιπόν, ως περιβαλλοντικός σύλλογος, αναδείξαμε το πρόβλημα, προτείναμε λύσεις, συμμετείχαμε σε συσκέψεις που έγιναν τότε στην Ομαρχία, που γίνονταν κάθε τόσο. Βέβαια το πρόβλημα συνεχιζόταν και αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε σε διοικητικά μέτρα. Όλη αυτή η ταλαιπωρία και η προσπάθεια να εμποδίσουμε τη μόλυνση, τη ρύπανση των πηγών και των ρεμάτων και της θαλάσσιας περιοχής του χωριού μας, μας κόστισε και σε ενέργεια και σε χρήματα και σε φθορά ψυχολογική δεκαετής. 10 χρόνια παλεύαμε. Είχαμε μια νίκη, καταφέραμε να μην ρίχνονται πια ανεξέλεγκτα στους ποταμούς μας και στα ρέματα τα απόβλητα των τυροκομείων της περιοχής. Αναστράφηκε η κατάσταση, η οποία ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για την περιοχή μας, και παράλληλα ασχολιόμασταν και με εθελοντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, με δεντροφυτεύσεις, με προβολές ταινιών, με θεατρικά έργα τα οποία φιλοξενούσαμε με έξοδα του Δρύς, με πάρτι, με πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμμετείχαμε και εκθέσεις, παρουσίασεις βιβλίων. Έχει δεκάδες δράσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σταθούμε και στην περίοδο των μνημονίων, της λέλαπας, της απαξίωσης όλης αυτής που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με συλλογικότητα. Καταφέραμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια και με τον πρόεδρο, τον προηγούμενο, τον Δημήτρη τον Γκόνσουλα, και με την προεδρία τη δική μου, πιστεύω, τα 3-2,5 τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είμαστε μια δύναμη πολιτιστική, μια δύναμη περιβαλλοντική, είμαστε αναγνωρίσιμοι στο χώρο μας, στην περιοχή μας, την περιοχή της Δυτικής Λέσβου και του νησιού ολόκληρου. Πώς αισθάνεστε που ένας τόσο σοβαρός στόχος επετεύχθη? Λέτε για τα πόλη. Μεγάλη ικανοποίηση, δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να παλέψουμε με συμφέροντα μεγάλα, οικονομικά, με συμφέροντα πολιτικά, έπρεπε να παλέψουμε με κατεστημένες νοοτροπίες, τι μην τα σκαλίζετε τώρα, έτσι γίνεται, τι θέλετε τώρα εσείς. Αντιμετώπισαν πολλά μέλη μας τη χλέβη και τις διώξεις και χαλάσαμε καρδιές και γίναμε δυσάρεστοι, αλλά το καταφέραμε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τα απόβλητα των τυροκομείων μοιράζονται είτε σε χειροτροφία, είτε στα ποιμνιοστάσια, είτε χρησιμοποιούνται για καλλυντικά ή για οτιδήποτε άλλο, για δεύτερη χρήση. Το αυτονόητο το καταφέραμε. Τώρα, τι δράσεις ετοιμάζετε, γιατί είδαμε ότι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που κάνατε τώρα πρόσφατα με την σηματοδότηση μονοπατιών. Όχι μόνο τα μονοπάτια, μας είχε παραχωρηθεί ένα κτίριο ιστορικό στο Σκαλοχώρι από την κοινότητα και το Δήμο μετέπειτα, το οποίο έγινε και με δαπάνες δικές μας, χώρος των σωματείων, των πολιτιστικών, των αθλητικών, των γονέων και κηδεμόνων, όλα τα σωματεία σύλλογοι που υπήρχαν στο Σκαλοχώρι. Ήταν το κτίριο της παλιάς χωροφυλακής, της αστυνομίας, ένα ιστορικό κτίριο, ήταν το σπίτι του Χότζα πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, που ανήκει τώρα ως ανταλλάξιμο στην κοινότητα του Σκαλοχωρίου. Χρησιμοποιούσαμε αυτό το χώρο για γραφεία, για χώρο εκδηλώσεων, για χώρο σεμιναρίων, και προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε, αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είχε προβλήματα στατικότητας. Προσπαθήσαμε με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, με τη ΔΑΕΦΚ, με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων να το συντηρήσουμε. Θέλει πάρα πολλά χρήματα, δεν τα καταφέραμε. Είμαστε σε αυτό το δρόμο τώρα, αν θα το προλάβουμε, γιατί είναι και επικίνδυνο πλέον το κτίριο. Παράλληλα στραφήκαμε στην ανάδειξη των μονοπατιών, γιατί δεν είχε το χωριό μας. Όπως δεν έχει η Φίλια, η Ανεμότια έχει. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα μονοπάτια της περιοχής μας, τα παλιά μονοπάτια, τα οποία αξίζουν τον κόπο και υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα χωριά τα δικά μας εκεί πέρα. Προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα υπαίθριο μουσείο πέτρας με εκθέματα που έχουν να κάνουν με την πετραδική, που είναι μια τέχνη των χωριών της περιοχής μας, της Ανεμότιας πρωτίστως και της Φίλιας και του Σκαλοχωριού και όλων των χωριών εκεί της γειτονιάς μας. Είμαστε σε έναν δρόμο καλό, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ζούρο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο θα μας κάνει τη μελέτη. Παράλληλα προωθούμε την εξωστρέφεια, δηλαδή και θέλουμε την εξωστρέφεια, τη συνεργασία με τα γειτονικά χωριά. Δηλαδή προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα σύνορα, αυτά τα στερεότυπα, τα παλιακά. Οι Σκαλοχωρίτες στο Σκαλοχώρι, οι Ανεμοτίσχοι στην Ανεμότια τους, οι Φιλιανοί στη Φίλια τους και ο καθένας μόνος του να βράζει στο ζουμί του. Δεν έχει πια, νομίζω, και εγώ και το καινούριο συμβούλιο που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια και οι παλιότεροι που είμαστε χρόνια τώρα στο συμβούλιο, δεν έχει πλέον νόημα το να είναι ο καθένας μόνος του και χαρούμενος και ευτυχισμένος. Μείναμε λίγοι. Μείναμε πολύ λίγοι για να είμαστε μόνοι. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια προωθούμε συνεργασίες και με την Κινσέπ, ηφαίστειο της Ανεμότιας, με τα αμπελουργικά τους, τα πολιτιστικά τους, τα εργαστήρια που οργανώνουν, και με το Σύλλογο Αμπελουργών της Ανεμότιας και με όποιους άλλους θέλουν, με τον Οριάς, τον Περιπατητικό Πεζοπορικό Σύλλογο που επισκέφθηκε πολλές φορές τα μονοπάτια μας και πήρε μέρος σε δράσεις, και με φίλους από την Αθήνα, συλλόγους όπως ο Βρυλισσός που ήρθε και μας βοήθησε και καθαρίσαμε το μονοπάτι αυτό των νερόμυλων. Δηλαδή νομίζουμε ότι η λύση βρίσκεται πια στη συνεργασία και στο συντονισμό δράσεων και με άλλους συλλόγους που έχουμε τους ίδιους σκοπούς στη γειτονιά μας. Πόσο παραμελημένο θεωρείτε ότι είναι το περιβάλλον σε αυτές τις περιοχές? Δηλαδή τώρα στο Σκαλοχώρι υπάρχει ένας περιβαλλοντικός σύλλογος που παλεύει για να τους ώστε μέσα από τη δράση του να προστατεύσει και το περιβάλλον. Είναι παραμελημένο. Δυστυχώς έχουμε νοοτροπίες που δεν ταιριάζουν με ένα χωριό, το οποίο θέλει, τα χωριά μας που θέλουν να λέγονται καθαρά, που θέλουν να λέγονται φιλόξενα, που θέλουν να λέγονται όμορφα στα μάτια των επισκεπτών και των ντόπιων. Δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να απορρίπτονται σε ρέματα, σε απόμερα σημεία, σκουπίδια, μπάζα από οικιακές κατασκευές και τέτοια, μαλλιά από πρόβατα, τα οποία δυστυχώς πετιούνται ανεξέλεγκτα. Όλα αυτά δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε σε κάποιους χώρους κοινούς που θα αποτίθενται αυτά και θα έρχεται ο Δήμος να τα παραλαμβάνει, να τα πηγαίνει παραπέρα εκεί που πρέπει να πάνε, στο Χιτά ή όπου αλλού, να καταστρέφονται. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια και στις θάλασσές μας, γι' αυτό τα τελευταία χρόνια κάνουμε συνέχεια, 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο, δράσεις εθελοντισμού, καθαριότητας, ακτών, με τα παιδιά του σχολείου, με θελοντές που έρχονται από φίλους μας και από άλλα μέρη. Πρέπει να το φροντίζουμε το περιβάλλον και να περνάμε και στις παλιότερες γενιές και στις νεότερες ότι δεν κοστίζει το να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας κάπου, τα βαριά ή τα ανεπιθύμητα, δεν είναι ανάγκη να τα πετάμε ανεξέλεγκτα. Ούτε τα πλαστικά, ούτε τις σακούλες, ούτε τα μπάζα, ούτε τίποτα. Το καταφέρνουμε σιγά σιγά και με την ανακύκλωση. Το Σκαλοχώρι, ας πούμε, είναι ένα χωριό που είναι πρωτοπόρο στην ανακύκλωση. Έχει κάδους εδώ και χρόνια με τη φροντίδα της Προέδρου της κοινότητας τα τελευταία χρόνια, της Δέσποινας της Μαϊάκη. Όλη αυτή η συνείδηση περιβαλλοντική καλλιεργείται καθημερινά, βήμα-βήμα. Πόσο δύσκολο είναι να καλλιεργηθεί αυτή η περιβαλλοντική συνείδηση? Δύσκολο είναι, γιατί ένα καλύπτης 10 καινούρια βγαίνουν. Με παράνομες χωματερές, με ανθρώπους που λένε σιγά τώρα εσύ, θα μου πεις αυτό μας μάρανε. Δηλαδή έχουμε μάθει να λέμε εμείς που υποφέρουμε εδώ, που ναι υποφέρουμε στα χωριά μας, ζοριζόμαστε. Ζορίζονται οι άνθρωποι οικονομικά, ζορίζονται κοινωνικά. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία του να μην με ενοχλείτε, αφήστε με να κάνω τα στραβά μου όπως τα έκανα χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μονοπάτια, πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού μιας περιοχής? Τα μονοπάτια, όχι μόνο του Σκαλοχωριού, όλων των χωριών μας, σε όλη την Ελλάδα, ήταν χώροι κοινόχρηστοι, δημόσιοι, οι οποίες συνέδεαν παλιότερες εποχές που δεν υπήρχαν αμαξιτοί δρόμοι, συνέδεαν τα χωριά, συνέδεαν αγροτικές περιοχές μεταξύ τους. Ήταν χώροι καλντερίμια, φροντισμένα από συλλόγους, από την προσωπική εργασία των δημοτών που υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του 80. Κάθε κοινότητα υποχρέωνε τους δημότες σε προσωπική εργασία. Στο Σκαλοχώρι έχουμε έναν πολύ παλιό σύλλογο από το 1856, αν θυμάμαι καλά, τον Άγιο Μόδεστο, ο Σύλλογος Γεωργών και Ποιμένων, ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα και είχε έναν από τους σκοπούς του, ήταν η συντήρηση των αγροτικών μονοπατιών που συνέδεαν το χωριό με τις καλλιέργειες, με τα ποιμνιοστάσια, με τα βοσκοτόπια, με τους βαλανιδαγρούς. Ήταν λοιπόν και είναι σήμερα με νέο τρόπο πια σημαντικό το να ξαναβρούμε αυτούς τους δημόσιους χώρους που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 40-50 χρόνια με την εμφάνιση των αγροτικών δρόμων για τα αυτοκίνητα. Παραμελήθηκαν, δεν υπάρχουν πια ζώα που μεταφέρουν, παντού πάνε αυτοκίνητα, μεταφέρονται οι ελιές, τα γάλατα, τα γεννήματα, ό,τι υπάρχουν, ξέρω εγώ, όλα πια με τα αυτοκίνητα. Αλλά είναι σημαντικό να ξαναβρούμε αυτούς τους χώρους που πολλοί έχουν καταπατηθεί από γειτονικές, έτσι, αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να τους ξαναβρούμε, να τους ξαναανοίξουμε και να τους παραδώσουμε στους πεζοπόρους, τους λάτρεις της φύσης, τους λάτρεις και τους ερευνητές της χλωρίδας, της πανίδας, που με σεβασμό θα πάνε και θα φωτογραφίσουν και θα μυρίσουν και θα γευτούν αυτά τα προϊόντα και ό,τι υπάρχει από χλωρίδα και πανίδα σε αυτά τα μονοπάτια. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια συνεργαζόμαστε με τον Οριάς, συνεργαστήκαμε με τον Βρυλισσό το καλοκαίρι του 2021 και καθαρίσαμε αυτό το μονοπάτι των νερόμυλων που είναι το διαμάντι μας, θα λέγαμε, ένα από τα όμορφα μονοπάτια που προτείναμε στο Δήμο Δυτικής Λέσβου να εντάξει στο πρόγραμμα μονοπατιών. Προς το παρόν δεν έχουμε, έχουμε υποσχέσεις ότι θα μπει στο προσεχές πρόγραμμα, αναμένουμε. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια χάραξης, καθαρισμού, σήμανσης τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, στο μονοπάτι των Νερόμυλων, που θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο μονοπάτι, είναι πάνω από 10 νερόμυλοι γκρεμισμένοι, συντηρημένοι στην περιοχή μας. Τώρα κάποιος που θα έρθει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορέσει να προσαρμοστεί ώστε να παρακολουθήσει την πορεία αυτή των νερόμυλων. Ναι, γιατί υπάρχει τώρα ανάρτηση και στο Wikiloc, 2 αναρτήσεις από φίλους που δείχνουν τα μονοπάτια. Το Wikiloc είναι μια εφαρμογή σε όσους περπατάνε στην ύπαιθρο χώρα, σε όλη την Ελλάδα, παγκόσμια. Έχει σήμανση και χάραξη που υπάρχει παλιό λιθόστρωτο, που υπάρχει εξοκλήση, που στρίβουμε να κατεβούμε, που υπάρχει νερόμυλος, που υπάρχει καταράκτης. Και τελευταία, πριν από λίγες μέρες, με μέλη του συλλόγου μας και φίλους που ήρθαν από τα γειτονικά χωριά και από τη Μυτιλήνη, κάναμε και τη σήμανση του μονοπατιού. Δηλαδή μια μικρή άλλη διαδρομή από το χωριό, από την πλατεία του χωριού, που δείχνει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει ο πεζοπόρος, ο φυσιολάτρης, ο φωτογράφος, τόσο θέλει να πάει να μαζέψει σπαράγγια ή μανιτάρια ή θα ακολουθήσει το δρόμο, να δει τα παλιά γεφύρια, τις πηγές, τις βρύσες, τις παλιές, τους καταράκτες, το μονοπάτι αυτό των νερόμυλων. Είναι εύκολο. Τώρα, επόμενος στόχος ποιος είναι? Το Υπαίθριο Μουσείο της Πέτρας. Αυτό είναι ένα μεγάλο στόχος. Περιμένουμε μια μελέτη, όπως είπαμε. Και βέβαια να μνημονεύσουμε εδώ ότι έχετε γράψει και βιβλίο για τους πετράδες της Λέσβου. Ναι, αυτό είναι το δικό μου κομμάτι, πετράδες της Λέσβου. Πάλι εστιάζει στα 2 χωριά εκεί της περιοχής. Δυστυχώς δεν έβαλα τη Φίλια μέσα. Στο επόμενο. Το ήθελα πολύ, αλλά ήταν όγκος μεγάλος, γιατί είναι και η Φίλια ένα μαστοροχώρι και ένα πέτρινο χωριό, όπως και το Σκαλοχώρι και η Ανεμότια. Αυτά έχουμε, αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, αυτή την ήπια πολιτιστική φυσιογνωμία. Δεν θέλουμε μήτε πεντάστερα ξενοδοχεία, δεν θέλουμε ορδές τουριστών που να οργώνουν τα χωριά μας ή τις παραλίες μας. Θέλουμε αυτή τη φυσιογνωμία, τον πολιτισμό που πηγάζει από τους ανθρώπους, από τα χέρια τους, από την καρδούλα τους και όχι ανάπτυξη για λίγους, για την τσέπη λίγων. Θέλουμε ευγενείς ανθρώπους να δουν και τη δικιά μας ευγένεια.